Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο η Έλενα και ο Μανώλης. Ο Μανώλης και η Έλενα. Καλησπέρα, Έλενα, τι κάνεις? Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε και μας βλέπουν. Σήμερα έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τη μουσική. Δεν θα έχουμε μουσικά διαλύματα. Οπότε αναγκαστικά την ώρα μας θα την περάσουμε όσο πιο ανάλαφρα γίνεται, προκειμένου να μην κουράσουμε όσους μας βλέπουν και μας ακούνε. Είχαμε μείνει σε θέματα που αγγίζουν προβλήματα γύρω από την οικογένεια. Είχαμε μιλήσει στις προηγούμενες δύο εκπομπές μας για τους τρόπους που μπορεί να λυθεί ένας γάμος, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λύση του γάμου μεταξύ των συζύγων. Την προηγούμενη εκπομπή αγγίξαμε τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά κατόπιν ενός διαζυγίου. Είχαμε μιλήσει για θέματα διατροφής. Είχαμε αγγίξει το θέμα της επιμέλειας και της γονικής μέρημνας. Και είχαμε αφήσει σε κρεμότητα να εξαντλήσουμε σε αυτή την εκπομπή το θέμα της επικοινωνίας. Κάνοντας μια εισαγωγή, θα μπορούσα να πω ότι η επικοινωνία είναι ένα πολύ βασικό θέμα, διότι με όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λύση ενός γάμου, αυτό το οποίο κυρίως επιθυμεί ο γονέας, ο οποίος δεν αναλαμβάνει την καθημερινή φροντίδα και επιμέλεια του παιδιού, κοινώς την επιμέλεια αυτού, είναι να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί του. Και κυρίως να έχει το παιδί τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον πατέρα, ο οποίος απουσιάζει σε καθημερινή βάση από το σπίτι. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ήθιστε στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την καθημερινή φροντίδα και την επιμέλεια του παιδιού να είναι η μητέρα. Εξαντλήσαμε το ζήτημα αυτό, εξηγήσαμε τους λόγους γιατί τις περισσότερες φορές την επιμέλεια και την καθημερινή περιποίηση και φροντίδα του παιδιού αναλαμβάνει η μητέρα. Και τώρα θα δούμε τι είδους επικοινωνία μπορεί να έχει ο πατέρας ή σε κάθε περίπτωση αυτός ο οποίος δεν έχει την καθημερινή φροντίδα και επιμέλεια του παιδιού με το παιδί. Μία πρώτη προσέγγιση είναι ότι εξαρτάται το πώς θα λυθεί ο γάμος μεταξύ των συζύγων προκειμένου να μπορέσουμε να πούμε και πώς μπορεί να ρυθμιστεί και η επικοινωνία. Η επικοινωνία καταρχήν, αν συμφωνείς και εσύ Έλενα, είναι ένα αυτοτελές κομμάτι το οποίο σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συζύγων για το πώς θα επικοινωνεί ο πατέρας με το ή τα παιδιά του, μπορεί με αυτοτελή αίτηση να ρυθμιστεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Συμφωνείς? Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι το ζευγάρι χωρίζει συνανετικά, ότι επέρχεται μια πολιτισμένη λύση ενός γάμου και μέσα σε όλες τις συμφωνίες πρέπει να ρυθμιστεί και η συμφωνία της επικοινωνίας που θα έχει ο πατέρας με το παιδί του. Η περίπτωση είναι η εξής. Αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι η λεγόμενη επικοινωνία κατ' ελεύθερη βούληση. Τι σημαίνει επικοινωνία κατ' ελεύθερη βούληση? Σημαίνει ότι ο πατέρας έχει τη δυνατότητα όποτε επιθυμεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εις βάρος του παιδιού, δηλαδή της καθημερινότητας του παιδιού, των καθημερινών αναγκών του παιδιού, να επικοινωνεί με το παιδί του. Και όταν λέμε επικοινωνία, δεν εννοούμε τηλεφωνική επικοινωνία, εννοούμε την επικοινωνία και την επαφή που πρέπει να έχει ο πατέρας από κοντά με το παιδί του. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο είναι, Έλενα, και αυτό που εμείς οι δικηγόροι λέμε η τυπική συμφωνία. Και το οποίο και προτείνουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων, θα έλεγα, για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό της συγκεκριμένης τυπικής επικοινωνίας, λοιπόν, καθορίζουν οι σύζυγοι, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα του παιδιού, ποιες μέρες και ώρες θα μπορεί ο πατέρας που δεν μένει μαζί να παίρνει το παιδί και να έχει κάποιες δραστηριότητες μαζί με το παιδί του.
Δηλαδή, να το πηγαίνει για διασκέδαση, να μένει μαζί του κυρίως Σαββατοκύριακα, να πηγαίνουν διακοπές, να καθορίζεται τι θα γίνεται Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Πότε, ποιος θα το έχει τη μία χρονιά, ποιος θα το έχει την άλλη. Όλα αυτά είναι στοιχεία που τα βάζουν οι σύζυγοι σε ένα συμφωνητικό, έτσι ώστε να έχουν κάτι γραπτό για το πώς πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με το παιδί τους. Άρα λοιπόν, αυτό που εμείς ονομάζουμε τυπική συμφωνία μεταξύ του πατέρα και της μητέρας όσο αφορά την επικοινωνία με το παιδί, είναι αυτή που προκαθορίζεται, που αποτυπώνεται σε μία κόλλα χαρτί, που η συμφωνία αυτή, αν είναι συνενετικό το διαζύγιο, ζητείται να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και το αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό που θα διατάξει, θα αποφασίσει και τη λύση του γάμου. Και η τυπική συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής. Καταρχήν, μία επικοινωνία του πατέρα με το παιδί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μία επικοινωνία του πατέρα με το παιδί Σαββατοκύριακο παρά Σαββατοκύριακο. Συνήθως λέμε ή τα μονά ή τα ζυγά, δηλαδή ή το πρώτο και τρίτο ή το δεύτερο και τέταρτο κάθε μήνα. Έπειτα, η επικοινωνία που προκαθορίζεται που αφορά την ημέρα μέσα στη βδομάδα ήθιστε να λέμε ότι είναι συγκεκριμένο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ότι ο πατέρας έχει τη δυνατότητα να παίρνει το παιδί από το σπίτι στο οποίο διαμένει με τη μητέρα για 2, 3, 4 ώρες. Συνήθως λέμε από την 6η ώρα την απογευματινή μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ ή στις 8 η ώρα το βράδυ, ανάλογα την ηλικία του παιδιού και ανάλογα βέβαια και τις δραστηριότητες που έχει το κάθε παιδί. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπες, είναι μετά και οι γνωστές γιορτές, δηλαδή οι γιορτές των Χριστουγέννων, οι γιορτές του Πάσχα και οι καλοκαιρινές διακοπές του παιδιού, δηλαδή το χρονικό διάστημα στο οποίο κλείνουν τα σχολεία, που συνήθως είναι από τις 15 Ιουνίου ως τις 10-15 Σεπτεμβρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή τις 2 εβδομάδες των Χριστουγέννων, τις 2 εβδομάδες του Πάσχα και περίπου τις 2-3 μήνες το καλοκαίρι, τι συνήθως σε αυτήν που εμείς ονομάζουμε τυπική συμφωνία προτείνουμε ή συνήθως συμφωνείτε μεταξύ των γονέων? Αυτό που συμφωνούν οι γονείς σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα, που το παιδί έχει διακοπές από το σχολείο του για 2 εβδομάδες, έχει ο κάθε ένας επικοινωνία με το παιδί του εναλλάξ. Δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα των Χριστουγέννων τη μία φορά θα μπορεί να το πάρει το παιδί ο πατέρας, άρα να κάνει Χριστούγεννα μαζί του και να το επιστρέψει στη μητέρα για την πρωτοχρονιά. Τον επόμενο χρόνο θα πάρει την επόμενη εβδομάδα βέβαια, εφόσον πάει εναλλάξ. Το αντίστοιχο θα γίνει και το Πάσχα. Τη μία χρονιά θα έχει από Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Πάσχα. Την επόμενη χρονιά. Τη μεγάλη εβδομάδα και τη εβδομάδα του Πάσχα που συνηθίζουμε να λέμε. Πάσχα, ακριβώς. Και αντίστοιχα κανονίζουν και το πρόγραμμα των θερινών διακοπών, που εκεί βέβαια δεν το πάμε εβδομάδα-εβδομάδα. Είναι θέμα προσωπικής βούλησης των γονέων να συμφωνήσουν για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί ο πατέρας να έχει το παιδί του μαζί του και να κάνουν διακοπές. Εκεί, αν μου επιτρέπεις, Έλενα, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις των γονέων. Σίγουρα. Δηλαδή, αν εργάζονται οι γονείς, δεν μπορούν να λείψουν από την εργασία τους για 3 μήνες, όλες δηλαδή, καθόλου δηλαδή τη χρονική διάρκεια που δεν έχει σχολείο το παιδί, οι σχολικές υποχρεώσεις. Και καμιά φορά οι γονείς συμφωνούν να σταλεί σε μια κατασκήνωση ή να κάνει κάποιες καλοκαιρινές αθλοπαιδίες που έχουν όλοι οι δήμοι. Και ανάλογα με την άδειά τους, συμφωνείται να πάει το παιδί να κάνει διακοπές με τον ένα και με τον άλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως, αν συμφωνείς, είναι συνεχόμενες πολλές μέρες. Δηλαδή, λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο πατέρας θα πάρει την καλοκαιρινή του άδεια τον Αύγουστο και επιθυμεί ή υπάρχει δυνατότητα ή συμφωνείται ότι από 1η Αυγούστου ως 15 ή ως 20 Αυγούστου ή ως τέλος Αυγούστου, ανάλογα την άδεια που παίρνει ο πατέρας, θα έχει μαζί του και το παιδί.
Ή λέμε ότι 15 μέρες τον Ιούλιο, θα, αν είναι σπαστές η άδεια από την εργασία του πατέρα, αν είναι σπαστή, τότε σε αυτή την περίπτωση λέμε θα πάρει το παιδί 15 μέρες τον Ιούλιο και άλλες 15 μέρες τον Αύγουστο. Συνήθως, και επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάθε φορά πότε θα έχει άδεια ο γονέας, αυτό που γίνεται είναι να λέμε ότι θα έχει τη μία χρονιά όσες μέρες έχουν συμφωνήσει κατά το μήνα Ιούλιο, την άλλη χρονιά κατά το μήνα Αύγουστο, αναλόγως με το πότε και ο κάθε γονιός μπορεί να πάρει την άδειά του για να πάει διακοπές με το παιδί του. Τώρα, το πόσες θα είναι αυτές οι μέρες, το αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία που μπορούν οι γονείς να συνεννοηθούν, φυσικά δεν μας απαγορεύει ένα συμφωνητικό που θα υπογραφεί να αλλάξουμε τους όρους, εάν μπορέσουν να συνεννοηθούν οι γονείς. Αυτό που μας καίει συνήθως και κάνουμε τα συγκεκριμένα συμφωνητικά είναι να υπάρχει ένας γενικός μπούσουλας και μια δικλίδα ασφαλείας, αν θέλεις, προκειμένου και οι δύο να περνάνε το συγκεκριμένο χρόνο με το παιδί τους. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν, υπάρχει δέσμευση σε ένα συμφωνητικό να προβλεφθεί και ένας συγκεκριμένος τρόπος που να επικοινωνεί ο πατέρας με το παιδί, που να είναι αυτός που μόλις προαναφέραμε και εξηγήσαμε, αλλά να προβλέπεται επικουρικά και ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να επικοινωνεί με το παιδί του κατ' ελεύθερη βούληση. Υπάρχει κάποια δέσμευση σε αυτό? Καταρχήν, όπως το είπες, μιλάμε για συμφωνητικό. Από τη στιγμή που συζητάμε λοιπόν για συμφωνητικό, οι γονείς μπορούν να αποτυπώσουν στο κείμενο εγγράφως τη βούλησή τους, όποια και αν είναι αυτή. Μπορούν λοιπόν κάλλιστα να πούνε ότι εμείς θέλουμε ελεύθερη επικοινωνία, δηλαδή ότι ο πατέρας θα μπορεί να συνεννοείται με τη μητέρα και να παίρνει το παιδί όποτε θεωρεί ότι τον βολεύει. Και να μην ξεχνάμε εδώ ότι υπάρχουν και επαγγέλματα δύσκολα. Γιατροί, για παράδειγμα, που έχουν εφημερίες και δεν μπορούν να καθορίσουν εύκολα το πρόγραμμά τους. Ακατάστατα ωράρια. Ακατάστατα ωράρια, για βέβαια. Το πότε μπορούν να επικοινωνούν. Το παιδί μπορεί να πηγαίνει σχολείο τις πρωινές ώρες και ο ακριβώς πατέρας να δουλεύει τις απογευματινές ώρες. Και με βάση αυτό λοιπόν να μην μπορεί να επικοινωνεί. Άρα είναι στην ελεύθερη βούλησή τους, εάν και εφόσον βέβαια έχουμε πει και πάλι και ξαναλέμε, συμφωνούν μεταξύ τους, να ορίσουν ελεύθερο τρόπο επικοινωνίας για αρχή. Και επικουρικά και μόνο για να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας, να υπάρχει συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών ημερολόγιο. Δηλαδή ότι θα το έχει την τάδε μέρα της εβδομάδας από την 5η ώρα απογευματινή, για παράδειγμα, μέχρι την 8η βραδινή. Ένας πατέρας και μια μητέρα συμφωνήσανε ένα συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας με το παιδί τους. Την αποτυπώσανε αυτή τη συμφωνία σε μια κόλλα χαρτί. Επικυρώθηκε ή δεν επικυρώθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συμφωνία υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς. Πρακτικά δοκιμάζεται και βλέπουν ότι πηγαίνουν όλα τα πράγματα καλά. Πρακτικά πάλι δοκιμάζεται και βλέπουν ότι δεν πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Ότι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας που θεωρήσανε ότι είναι ο καλύτερος και για τους ίδιους και για το παιδί, στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεσμεύονται να αλλάξουν το συμφωνητικό, δηλαδή να κάνουν μια καινούργια συμφωνία, εάν η πρώτη διαπιστωθεί πρακτικά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εάν έχουν καλές σχέσεις και δεν χρειάζεται στην επικοινωνία τους να υπάρχει επικύρωση του δικαστηρίου, ακριβώς επειδή μιλάμε για συμφωνία, έχουν το δικαίωμα, εάν θέλουν, να αλλάξουν τους όρους της επικοινωνίας. Ούτως ή άλλως μπορούμε να πούμε ότι οι όροι της επικοινωνίας είναι κάποιες φορές επιβεβλημένο να αλλάξουν, ακριβώς γιατί το παιδί μεγαλώνει, αλλάζουν οι ανάγκες του. Δεν μπορεί λοιπόν μια επικοινωνία που έχει καθοριστεί όταν το παιδί είναι 5 χρονών να ισχύει και μέχρι τα 18 του, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, αν μου επιτρέψεις, Έλενα, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που λέει ότι η επικοινωνία, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει, οποιαδήποτε επιθυμία και αν υπάρχει από τους γονείς να επικοινωνούν με τα παιδιά, πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση με γνώμονα το συμφέρον και το καλό του παιδιού. Δεν πρέπει να είναι εις βάρος και να επιβάλλεται στο παιδί. Δηλαδή, εάν το παιδί μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των γονέων να βλέπει τον πατέρα, αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα το παιδί μεγαλώνοντας παρακολουθεί, παραδείγματος χάρη, μαθήματα μπάσκετ, μαθήματα καράτε, μαθήματα κολύμβησης, και δεν είναι εφικτή η επικοινωνία του παιδιού εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, μπορεί πολύ απλά να μετατεθεί αυτή η μέρα
σε μια άλλη μέρα της εβδομάδας ή σε μια άλλη ώρα που το παιδί δεν έχει μια συγκεκριμένη αθλοπαιδεία ή μια συγκεκριμένη υποχρέωση. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, αναφυσβήτητα οι γονείς επιθυμούν να υπάρχει η καλύτερη δυνατή επικοινωνία του παιδιού και με τον ένα και με τον άλλο γονέα, αλλά δεν θα πρέπει αυτή η επικοινωνία να επιβάλλεται στο παιδί και δεν θα πρέπει αυτή η επικοινωνία να είναι εις βάρος του παιδιού και των υποχρεώσεων αυτού. Όποιες και αν είναι αυτές οι υποχρεώσεις, είτε αφορούν κάποια φροντιστήρια, είτε αφορούν κάποιες σταθλοπαιδίες, είτε αφορούν γενικότερα το παιχνίδι του, τη διασκέδασή του, το διάβασμά του. Εδώ λοιπόν να θέσουμε ένα ερώτημα. Ρυθμίζεται μια επικοινωνία και για κάποιους λόγους που δεν αφορούν το παιδί, η μητέρα που έχει την επιμέλεια αυτού αρνείται μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος να επικοινωνήσει το παιδί της με τον πατέρα. Ποια δικαιώματα έχει ο πατέρας? Δηλαδή, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Όταν έχει προβλεφθεί μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα ή αν έχει προβλεφθεί ένα συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, το οποίο ο πατέρας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με το παιδί του και η μητέρα του το απαγορεύει, του το δυσκολεύει, του δημιουργεί εμπόδια, τον δυσκολεύει, προφασίζεται διάφορα πράγματα για προκειμένου να μην δει ο πατέρας το παιδί. Τι δικαιώματα έχει ο πατέρας? Μπορεί με το ζόρι να πάει να σπάσει την πόρτα, να μπει στο σπίτι, να πάρει το παιδί? Τι μπορεί να κάνει ο πατέρας ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στον ίδιο όσο και στο παιδί του? Καταρχήν πρέπει να δούμε πώς έχει δοθεί αυτή η επικοινωνία. Είτε κατόπιν συνενετικού διαζυγίου, οπότε υπάρχει συμφωνία των συζύγων, είτε μετά από απόφαση δικαστηρίου και αντίστοιχη αίτηση του πατέρα, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει και άλλη ισχύ πλέον αυτή η απόφαση. Ας πούμε λοιπόν ότι η επικοινωνία που υπάρχει και είναι συμφωνημένη είναι επικυρωμένη και από το αρμόδιο δικαστήριο. Αν είναι λοιπόν επικυρωμένη από το αρμόδιο δικαστήριο, ο πατέρας καταρχήν μπορεί να κινηθεί ποινικά κατά της μητέρας. Όταν λέμε ποινικά, τι εννοούμε? Μπορεί να της κάνει μήνυση. Δεν του δίνει το παιδί, ενώ εκείνος έχει δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο και αυτός να προστατευτεί. Είναι δικαίωμά του να βλέπει το παιδί του. Κάνει μήνυση ο πατέρας στη μητέρα. Τι μήνυση κάνει και πού την καταθέτει? Δημιουργούνται θέματα βέβαια. Μπορεί να πάει στην αστυνομία να καταγγείλει το συμβάν και να ζητήσει να κινηθεί διαδικασία. Τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις η αστυνομία? Η αστυνομία, εφόσον έχει κατατεθεί μήνυση, έχει υποχρέωση να ελέγξει πού είναι ο μηνυόμενος και να δει αν μπορεί να προχωρήσει σε σύλληψη. Έκανε ο πατέρας τη μήνυση. Άμεσα. Αυτό τι συνεπάγει, ότι αμέσως μπορεί να δει το παιδί του? Έκανε δηλαδή ο πατέρας τη μήνυση? Όχι. Στο πρόσωπο της μητέρας. Όχι, για το πρόσωπο της μητέρας. Αμέσως αυτό του δίνει το δικαίωμα να δει το παιδί του? Του λύθηκαν τα προβλήματα και μπορεί να δει το παιδί του? Όχι, βέβαια, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο η μήνυση. Απλώς έχει ένα όπλο κατά της μητέρας που παραβιάζει μία απόφαση. Προκειμένου μετά να δει το παιδί, έχει το δικαίωμα να καταφύγει στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο, προκειμένου να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του, η οποία υποτίθεται πως ήταν ήδη ρυθμισμένη, αλλά τελικά στην πράξη αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παραβιάστηκε. Παραβιάστηκε λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Προσφεύγει ο πατέρας στα δικαστήρια. Αυτό όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν μπορεί, ή του το απαγορεύει η μητέρα να δει το παιδί. Τι κάνει? Μπορεί το μόνο να κάνει που μπορεί κάτι να κάνει είναι να κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να ζητήσει να ρυθμιστεί η κατάστασή του εντός εισαγωγικών λίγο ταχύτερα. Ασφαλιστικά μέτρα, όταν λέμε για αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν, τι σημαίνει ασφαλιστικά μέτρα? Είναι μια διαδικασία που ρυθμίζει όσο πιο σύντομα γίνεται μια κατάσταση στην οποία πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι κατεπίγουσα. Ότι δηλαδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ρυθμιστεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Και τι πιο επίγον και πιο μεγάλη ανάγκη από το να πρέπει να ρυθμίσουμε τα θέματα της επικοινωνίας με το παιδί όταν δεν τον αφήνει τον πατέρα ή η μητέρα να βλέπει το παιδί του. Από εκεί και πέρα τώρα. Εκτός από τα ασφαλιστικά που για κάποιες περιπτώσεις κάποια δικαστήρια αργούνε, υπάρχει και ακόμα ταχύτερη διαδικασία. Στο πλαίσιο των ασφαλιστικών, ο πατέρας μπορεί να ζητήσει να λάβει μια προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου, έτσι το λέμε,
Μπορεί να πει κανείς ότι και αυτό θεωρείται ως απόφαση του δικαστηρίου, που του δίνει δικαίωμα άμεσα, δηλαδή μετά από 3, 4, 5 μέρες από την κατάθεση της αιτήσεώς του, να κριθεί η υπόθεση και με βάση αυτό να μπορεί να βλέπει το παιδί του. Θα πρέπει και πάλι να αποδείξει ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι προφανώς η μητέρα θα έρθει να επικαλεστεί κάποια κολλήματα και κάποιους λόγους για τους οποίους ξαφνικά αποφασίζει να μην επιτρέπει την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και ο κίνδυνος να αποδειχθεί για τον πατέρα και για το δικαίωμα που χάνει. Και το δικαίωμα που χάνει ποιο είναι? Είναι το δικαίωμα να βλέπει το παιδί του και να επικοινωνεί και να συμβάλλει, αν θέλεις, και αυτός με τον τρόπο του και τις αρχές του στη διαπαιδαγώγηση και την ανατροφή του. Άρα, με αυτή τη διαδικασία πάμε στη ρύθμιση της κατάστασης όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Ένα άλλο επίσης θέμα είναι το εξής. Συμφωνείται, παραδείγματος χάρη, ο πατέρας να επικοινωνεί με το παιδί του, όπως είπαμε πιο πριν, Σαββατοκύριακο παρασαββατοκύριακο. Το πρώτο, παραδείγματος χάρη, Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και το τρίτο. Και όχι μόνο να επικοινωνεί, αλλά και να διαμένει το παιδί μαζί με τον πατέρα. Αυτό πρακτικά πώς γίνεται? Αυτό πρακτικά ο πατέρας πηγαίνει μια συγκεκριμένη ώρα που έχει συμφωνηθεί με τη μητέρα και παίρνει το παιδί από το σπίτι και την αντίστοιχη μέρα και ώρα ο πατέρας και μόνο ο πατέρας επιστρέφει το παιδί στο σπίτι. Επιστρέφει δηλαδή το παιδί στη μητέρα. Πολλές φορές μας ρωτάνε στα γραφεία μας εάν ο χώρος στο οποίο διαμένει ο πατέρας πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος προκειμένου να φιλοξενεί και το παιδί. Δηλαδή, ένα ερώτημα που τίθεται και ένας προβληματισμός που έχουν συνήθως οι μαμάδες είναι «Μα πώς μπορώ να αφήσω το παιδί μου σε μία γκαρσονιέρα που έχει πάει και έχει νοικιάσει ο σύζυγός μου που ίσα ίσα χωράει αυτός?» Εδώ η απάντηση είναι η εξής. Ότι πράγματι ο χώρος στο οποίο φιλοξενείται ένα παιδί από τον πατέρα πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε η φιλοξενία να είναι, πώς θα το λέγαμε, όσο πιο καλή γίνεται για το παιδί. Να νιώθει το παιδί ότι είναι σπίτι του. Ότι να έχει... νιώθει το παιδί ότι είναι σπίτι. Το δωμάτιό του, τα πράγματά του, αν είναι μικρό το σπίτι και δεν έχει δωμάτιο, πιθανό να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χώρο μόνο γι' αυτό. Να νιώθει όμως το παιδί ότι είναι σπίτι του. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να φροντίζει ο πατέρας να κάνει για να πάρει το παιδί. Εάν ο πατέρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσει ένα σπίτι με 2 δωμάτια. Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα δωμάτιο αποκλειστικά και μόνο για το παιδί του. Για τα Σαββατοκύριακα εκείνα που έχει τη δυνατότητα να είναι μαζί με το παιδί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι του στερεί τη δυνατότητα να είναι το παιδί μαζί του και να μένει μαζί του? Όχι βέβαια. Θα πρέπει όμως και στην περίπτωση που μένει σε μία γκαρσονιέρα με 1 δωμάτιο... να μπορεί να το φιλοξενήσει το παιδί, να μπορεί το παιδί να βιώνει σε συνθήκες ανθρώπινες. Γιατί είναι δεδομένο ότι ακόμα και όταν είναι η οικογένεια, οι 2 γονείς μαζί με το παιδί τους, δεν θα μένουν όλοι σε μεγάλα σπίτια. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα παιδιά μένουν με τους γονείς σε γκαρσονιέρα. Δεν σημαίνει ότι αν χωρίσει ο πατέρας θα πρέπει όπως και δίποτε να βρει μεγάλο σπίτι για να έχει συγκεκριμένο χώρο το παιδί. Θα ήταν ευχής έργο να μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα βέβαια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι αυτός λόγος για να αποτρέψει ένα δικαστήριο από το να δώσει επικοινωνία του πατέρα με το παιδί του και συγκεκριμένα από το να του δώσει διανυκτέρευση. Πολύ... Θα πρέπει να προάγεται αυτή η σχέση, όχι να βρίσκουμε προσκόμματα και προβλήματα προκειμένου να την εμποδίσουμε. Πολύ ωραία. Να δούμε και το αντίστροφο από ό,τι είπαμε πριν. Υπάρχει μια συμφωνία, αποτυπώνεται σε μια κόλλα χαρτί, επικυρώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο και τη συμφωνία αυτή δεν τη τηρεί ποτέ ο πατέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει η μητέρα? Εννοούμε στις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν πηγαίνει να δει το παιδί του. Ακριβώς.
Κοίτα να δεις, αντικειμενικά η επικοινωνία αποτελεί δικαίωμα του πατέρα. Δεν αποτελεί υποχρέωσή του. Το οποίο σημαίνει ότι η μητέρα δεν μπορεί με το ζόρι, αν θέλεις την άποψή μου, να του πει πρέπει να έρχεσαι να βλέπεις το παιδί. Άρα δεν μπορεί να επιβληθεί η επικοινωνία στον πατέρα. Όχι βέβαια, έχει δικαίωμα ούτως ή άλλως, αν θέλεις, να κάνει αυτός αίτηση να του οριστεί επικοινωνία. Εάν η μητέρα πάει και κάνει αίτηση και ζητάει από το δικαστήριο να ορίσει συγκεκριμένες μέρες και ώρες που ο πατέρας θα βλέπει το παιδί, αυτή η αίτηση θα απορριφθεί, γιατί δεν έχει δικαίωμα η μητέρα να το ζητήσει εφόσον έχει την επιμέλεια και μένει με το παιδί. Άρα, αν ο πατέρας δεν θέλει να βλέπει το παιδί, μπορούμε να πούμε πολύ απλά ότι αυτό είναι πρόβλημά του. Είναι πρόβλημα για τη σχέση του παιδιού με τον πατέρα και για την ανατροφή του παιδιού, αλλά δεν μπορεί με κάποιο τρόπο η μητέρα να εκβιάσει αυτή την επικοινωνία και αυτή την επαφή. Είναι λοιπόν αυτό που είπαμε, ότι σε καμία περίπτωση η μητέρα δεν μπορεί να επιβάλλει στον πατέρα τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες που έχει συμφωνηθεί ακριβώς να βλέπει το παιδί του, να έρχεται να το βλέπει. Με το ζόρι δηλαδή, δεν μπορεί η μητέρα να επιβάλλει την επικοινωνία στον πατέρα με το παιδί. Ένας άλλος προβληματισμός που συνήθως έχουν οι μαμάδες είναι ο εξής. Πήρε το παιδί ο μπαμπάς, θα λείψει κάποιες ώρες. Ή αν πρόκειται να μείνει το παιδί το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του μπαμπά, η μαμά προβληματίζεται εάν το παιδί είναι αυτό που λέμε σε καλά χέρια. Εάν δηλαδή οι ώρες που περνάει με τον μπαμπά είναι επικοδομητικές. Εάν ο μπαμπάς είναι συνεπής σε αυτά που πρέπει να κάνει, εάν προσέχει το παιδί και όλα αυτά τα σχετικά που έχουν να κάνουν με τον χρόνο που οφείλει να περάσει ο πατέρας με το παιδί του. Σε αυτές όλες τις λεγόμενες ανασφάλειες που ως ένα σημείο είναι και λογικές που έχουν οι μαμάδες. Σε ποιες περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει ότι η μαμά μπορεί να ζητήσει, εάν έχει τα στοιχεία εκείνα τα κατάλληλα, να στερηθεί η επικοινωνία του πατέρα με το παιδί και να αποδείξει ή να επικαλεστεί ότι ο πατέρας είναι ακατάλληλος. Πότε ένας πατέρας, δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλος στην άσκηση της επικοινωνίας με το παιδί? Αφήνουμε στην άκρη τους απλούς φόβους της κάθε μητέρας, που δεν σχετίζονται με την ουσία, αλλά απλώς έχει την απορία πώς θα περνάει το παιδί μου, αν το φροντίζει το παιδί μου, αν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και αν τρώει αυτά που πρέπει να τρώει, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση που ξεφεύγει λίγο από το θέμα μας. Δηλαδή, ναι, ο πατέρας έχει δικαίωμα να βλέπει το παιδί του, το βλέπει το παιδί του. Μιλάμε για πολύ σοβαρούς λόγους. Ωραία. Δηλαδή, όταν λέμε πολλές φορές ο πατέρας είναι αμελής, ο πατέρας δεν προσέχει το παιδί, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πότε αυτό θεωρείται ότι είναι σοβαρό? Ποια είναι δηλαδή λεγόμενη αμέλεια του πατέρα? Εγώ θα έλεγα η σοβαρή αμέλεια του πατέρα. Η σοβαρή αμέλεια του πατέρα είναι καταρχήν η αμέλεια που υπάρχει περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο είτε τη ζωή αν θέλεις, είτε την υγεία του παιδιού. Πηγαίνουν στις κούνιες, παραδείγματος χάρη, και δεν δίνει καμία σημασία και πέφτει το παιδί από την κούνια και χτυπάει. Κοίτα να δεις, αυτό είναι και λίγο περίεργο ζήτημα τώρα, γιατί υπάρχει περίπτωση και να το παρακολουθεί και πάλι να χτυπήσει. Μπορεί το παιδί να χτυπήσει και με τη μητέρα του όταν είναι. Δεν σημαίνει ότι αυτό από την ύπαρξη ενός χτυπήματος και μόνο σημαίνει ότι ο πατέρας είναι αμελής, άρα δεν φροντίζει όπως πρέπει το παιδί του. Είναι άλλα πράγματα που πρέπει να συντρέχουν παράλληλα για να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι αμελής. Ούτε σημαίνει ότι αν δεν προλάβει μία μέρα να του βάλει να φάει στις 2 το μεσημέρι και του βάλει να φάει στις 3, είναι αμελής ως προς το τι πρέπει να κάνει για το παιδί του. Αλλά αν έχουμε έναν πατέρα που, για παράδειγμα, είναι εξαρτημένος από ουσίες ή από αλκοόλ, και αυτό σημαίνει ότι όταν είναι με το παιδί είναι όλη την ώρα σε περίεργη κατάσταση, ή ότι κοιμάται, ή ότι δεν ελέγχει που πάει το παιδί του, είτε ότι είναι μικρό και το αφήνει να κυκλοφορεί μόνο του στο δρόμο, ή πολλά διάφορα περιστατικά τέτοια, υπάρχει περίπτωση να κριθεί από ένα δικαστήριο, εάν εκτεθούν από τη μητέρα και μπορούν να αποδειχθούν, ότι ο πατέρας δεν πρέπει να βλέπει το παιδί ή δεν πρέπει να βλέπει το παιδί μόνος του. Για αρχή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το στερήσουμε εντελώς. Πολύ ωραία. Οπότε καταλήγουμε περίπου στο ίδιο συμπέρασμα που είχαμε καταλήξει σε μία προηγούμενη εκπομπή,
που αναφερθήκαμε στους λόγους για τους οποίους μπορεί να στερηθεί η επιμέλεια από τη μητέρα. Υπάρχει λοιπόν ένας κοινός παρανομαστής ότι για πολύ σοβαρούς λόγους, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο αλκοολισμός, που είτε έχει η μητέρα είτε έχει ο πατέρας, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μπορεί από τη μία, και μιλάμε πάντα για ένα χωρισμένο ζευγάρι που έχει ένα ή περισσότερα παιδιά. Όταν κάποιος αποδεδειγμένα είναι αλκοολικός, αποκτάει ο άλλος γονέας το δικαίωμα είτε να ζητηθεί, να στερηθεί, εάν έχει ο αλκοολικός την επιμέλεια ή επιμέλεια από το παιδί, ή αν ο αλκοολικός γονέας είναι αυτός που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας, να στερηθεί η επικοινωνία με το παιδί. Άρα λοιπόν ο αλκοολισμός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να χάσει κάποια δικαιώματά του ένας εκ των δύο γονέων. Ακριβώς. Το ίδιο και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αν αποδεδειγμένα λοιπόν είναι εξαρτημένος ναρκωμανής, μπορεί πάλι η μητέρα να κάνει μια αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο πλέον, γιατί εφόσον θα έχει ήδη την επικοινωνία ο πατέρας, δεν μπορεί να του την απαγορεύσει από μόνη της. Θα πρέπει να γίνει δικαστήριο που θα αποφανθεί σχετικά και να ζητηθεί να μην βλέπει ο πατέρας το παιδί του, γιατί κρίνεται ότι είναι επικίνδυνο το παιδί να έχει επαφή. Είτε γιατί ο πατέρας είναι αμελής και δεν το προσέχει, είτε γιατί, αν θέλεις, το οθεί και σε κάποιο δρόμο που δεν είναι σωστός για την ανατροφή και την ανάπτυξή του. Άρα λοιπόν, αλκοόλ, ναρκωτικά, ένας τρίτος πολύ σοβαρός λόγος, αν συμφωνείς, Έλενα, είναι η βία. Η βία, σίγουρα. Τόσο η σωματική όσο και η ψυχική βία. Η σωματική βία είναι όταν δηλαδή κάποιος από τους γονείς χειροδικεί, χτυπάει το παιδί. Δεν συζητάμε βέβαια για το σοφρονισμό. Δηλαδή έδωσα ένα ελαφρό σκαμπύλι, για παράδειγμα, στο παιδί μου. Δεν μπορούμε να πιαστούμε σε αυτό και να πούμε ότι αυτό είναι βιοπραγία. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για σοβαρά κτυπήματα που θα προκαλέσουν όχι μόνο τραυματισμό στο παιδί, αλλά μπορεί να του προκαλέσουν και τρόμο και φόβο και να του δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Ακριβώς. Η ψυχική βία είναι πάλι όταν κάποιος από τους γονείς βρίζει ή χρησιμοποιεί λέξεις ή εκφράσεις που είτε κάνουν το παιδί να αισθανθεί φόβο, είτε κάνουν το παιδί να αισθανθεί απειλή, είτε του δημιουργούν μια ψυχική ανισορροπία, με αποτέλεσμα να του δημιουργείται ένας έντονος φόβος. Αυτή είναι η λεγόμενη ψυχική βία. Ασκώ πάνω σου ψυχική βία. Απειλώ συνεχώς ότι άμα κάνεις αυτό θα σου κάνω το άλλο. Αυτή είναι η λεγόμενη ψυχική βία. Είναι πιο δύσκολο να αποδειχθεί βέβαια αυτή η μορφή βίας. Γιατί έχει βίας να κάνει με λόγια και δεν μπορεί εύκολα να σε σχέση με τη σωματική που φαίνονται τα χτυπήματα ή μόλοπες. Ίσως είναι και από τις λίγες περιπτώσεις που προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχει ασκηθεί στο παιδί ψυχική βία, ίσως χρειαστεί η βοήθεια κάποιου γιατρού ή κάποιου κοινωνικού λειτουργού, προκειμένου, αφού εξεταστεί το παιδί αυτό, να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχει ασκηθεί πάνω του ψυχική βία. Άρα, αλκοόλ, ναρκωτικά, βία, σωματική, ψυχική. Υπάρχει κάποιος άλλος πολύ σοβαρός και εμφανής λόγος που θα μπορούσε κάποιος από τους γονείς να αποδεδειγμένα να τον επικαλεστεί προκειμένου να στερήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει ο άλλος γονέας πάνω στο παιδί? Κάτι συγκεκριμένο τώρα εμένα δεν μου έρχεται. Αυτό είναι κατά περίπτωση βέβαια το τι μπορείς να πεις. Δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί εσύ κάτι άλλο. Ένα ερώτημα που μας θέτουν συχνά. Ο πατέρας ή η μητέρα μετά τη λύση του γάμου συνάπτουν μια ερωτική σχέση που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο γάμο ή μπορεί να εξελιχθεί απλά σε μια συνύπαρξη ή να, πώς να το πούμε, μια συμβίωση. Λέει λοιπόν η μάνα, δεν θέλω το παιδί μου να πηγαίνει στο σπίτι του πρώην άντρα μου, του μπαμπά δηλαδή, διότι έχει γνωρίσει μία κοπέλα, μία κυρία, η οποία δεν μ' αρέσει. Ευσταθεί, στέκει αυτό το πράγμα? Μπορεί να στερηθεί δηλαδή η επικοινωνία του πατέρα με το παιδί,
επειδή ο πατέρας έχει κάνει μια καινούρια επιλογή στη ζωή του που δεν είναι της αρεσκίας της μητέρας. Όχι βέβαια, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το αν αρέσει ή όχι στη μητέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι, αν θέλεις, το τι βλέπει το παιδί και το τι παράδειγμα μπορεί να πάρει το παιδί. Γιατί στην οποιαδήποτε μητέρα, ο χύψη τρίτος ή τρίτη μπορεί να φαίνεται επικίνδυνο να είναι κοντά με το παιδί της ή να μην θέλει, ή να θέλει να εκδικηθεί το σύζυγο ή πολλά. Η νέα σύντροφος φέρεται πολύ όμορφα στο παιδί. Τότε όλα καλά. Η νέα σύντροφος διεκδικεί τον πατέρα ή δεν της αρέσει που ο πατέρας έχει και ένα παιδί από προηγούμενο γάμο και δεν φέρεται ωραία στο παιδί. Τι εννοούμε όταν λέμε δεν φέρεται ωραία? Δεν του μιλάει άσχημα, δεν του δίνει σημασία και τέλος πάντων του συμπεριφέρεται με τρόπο ώστε να το κάνει να αισθάνεται πάρα μα πάρα πολύ άσχημα. Δεν δηλαδή περνάει επικοδομητικό χρόνο το παιδί με τον πατέρα και με την ίδια. Κατόπιν επιδίωξης και κατόπιν συμπεριφοράς της ίδιας. Σε αυτή την περίπτωση, αν το παιδί κάνει κάποια παράπονα στην μητέρα του, η μητέρα μπορεί να πατήσει πάνω στα παράπονα του παιδιού για την καινούργια επιλογή του πατέρα και να του στερήσει το δικαίωμα της επικοινωνίας. Καταρχήν να πούμε ότι μπορεί να πατήσει αν θέλει να κάνει μία αίτηση οπουδήποτε. Και πάλι όμως θα πρέπει να κριθεί σχετικά, αν υποθέσουμε ότι δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα πρόβλημα στο παιδί, πόσο σημαντικό είναι, τι κάνει ο πατέρας για να το αντιστρέψει και αν και εφόσον κριθεί ότι ο ίδιος είναι σωστός με το παιδί του και το παιδί δεν κινδυνεύει από την καινούρια σύντροφο, γιατί μπορεί να σημαίνει αυτό ότι το παιδί και με την προτροπή λίγο της μητέρας του μπορεί να παρεξηγήσει το οποιοδήποτε περιστατικό. Δεν ξέρεις σε κάθε περίπτωση πώς είναι οι καταστάσεις. Οπότε, επειδή αυτά είναι λίγο σύνθετα ζητήματα, διότι πρακτικά είναι και λίγο δύσκολο να αποδειχθούν. Ακριβώς. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο προβληματίζει πολλά ζευγάρια τα οποία έχουν χωρίσει και έχουν παιδί, είναι η τέλεση νέου γάμου. Καταρχήν να πούμε ότι δεν στερείται το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος χώρισε να τελέσει νέο γάμο. Από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση στα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να λυθεί ο γάμος, έχουν τη δυνατότητα και την ελευθερία να ρυθμίσουν όπως επιθυμούν την προσωπική του ζωή. Η τέλεση νέου γάμου στερεί κάποιο από όλα αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο από την πλευρά της μητέρας όσο και από την πλευρά του πατέρα? Όχι βέβαια. Αν υποθέσουμε ότι ίσχυε κάτι τέτοιο, θα σήμαινε αυτόματα ότι δύο άνθρωποι που παντρεύτηκαν δεν τα βρήκανε για τους δικούς τους λόγους και έχουν ένα παιδί μαζί, είναι εντός εισαγωγικών καταδικασμένοι να μείνουν από εκεί και πέρα μόνοι τους. Πάρα δεν σημαίνει ωραία κάτι το ότι θέλει κάποιος να παντρευτεί και η μητέρα θα παίρνει τη διατροφή για το παιδί της. Να το πούμε λοιπόν πρακτικά, Έλενα, αν συμφωνείς, ένα-ένα. Να ένα το πούμε, ναι. Ο πατέρας έχει μια υποχρέωση να καταβάλει μια διατροφή στο παιδί. Που το παιδί, επειδή όπως έχουμε πει είναι ανήλικο, τα χρήματα αυτά τα διαχειρίζεται η μητέρα. Ακριβώς. Η μητέρα δημιουργεί ένα καινούριο γάμο. Διακόπτεται, σταματάει η υποχρέωση του πατέρα να καταβάλει διατροφή? Όχι βέβαια, δεν σταματάει η υποχρέωση. Η υποχρέωση του πατέρα είναι υποχρέωση απέναντι στο παιδί του. Δεν είναι απέναντι στη γυναίκα του την πρώην. Άρα, τη διατροφή θα πρέπει να την καταβάλει. Μπορεί να προκύψουν θέματα για μείωση της διατροφής πιθανόν σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά και πάλι αυτό κρίνεται κατά περίπτωση. Εμάς μας νοιάζει αν σταματάει η Όχι. δυνατότητα. Η βασική υποχρέωση του πατέρα για κάλυψη της διατροφής και των εξόδων διαβίωσης του τέκνου του στο μερίδιο που του αντιστοιχούσε, εξακολουθεί και υφίσταται. Ωραία. Ένα ακόμα ζήτημα είναι που πολλές φορές και αυτό μας ρωτάνε. Η μητέρα κάνει ένα καινούριο γάμο και αυτός ο καινούριος γάμος φέρνει στον κόσμο ένα καινούργιο παιδί. Δημιουργεί κάποιο πρόβλημα? Κανένα. Είναι καινούργιο παιδί, έχει δύο γονείς και αυτό το παιδί, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διατροφή του, την επιμέλειά του, τη φροντίδα του και ό,τι αφορά αυτό το παιδί, το νέο τέλος πάντων. Αυτό δεν σημαίνει
ότι χάνει τα δικαιώματά του το παιδί από τον πρώτο γάμο της μητέρας εν προκειμένου, ή ότι χάνει και ο πατέρας το δικαίωμά του να βλέπει το παιδί του. Άρα πολύ ωραία. Ούτε λοιπόν σταματάει η υποχρέωση διατροφής του πατέρα με το, στο όχι, παιδί, όχι, ούτε σταματάει η υποχρέωση του να επικοινωνεί και να βλέπει το παιδί του. Σε καμία περίπτωση η νέα ζωή που αποκτά ο πατέρας ή η μητέρα δεν επηρεάζει τα βασικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί που έχουν μαζί. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που μπορούμε να συζητήσουμε ανά περίπτωση και με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Όμως, η βασική υποχρέωση διατροφής, όπως και το βασικό δικαίωμα επικοινωνίας, εξακολουθούν και υφίστανται. Μεγαλώνει ένα παιδί, έχει ανατεθεί η επιμέλεια στη μητέρα, μεγαλώνοντας το παιδί και φτάνοντας σε μια ηλικία, ας πούμε, 15-16 χρονών, ζητάει να αναλάβει την επιμέλειά του ο πατέρας. Ζητάει το παιδί. Ζητάει το παιδί. Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρουν ποιοι είναι οι λόγοι. Το Όχι. παιδί ζητάει να αναλάβει την επιμέλειά του ο πατέρας. Ταυτόχρονα το παιδί ζητάει να πάει να μείνει μόνιμα με τον πατέρα. Εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του πατέρα και της μητέρας, και ενώ ήδη την επιμέλεια με δικαστική απόφαση την έχει η μητέρα, εάν υπάρξει νεότερη συμφωνία που θα επικυρωθεί από αρμόδιο δικαστήριο, την επιμέλεια να την αναλάβει ο πατέρας και το θέλει αυτό ο πατέρας, μπορεί να γίνει? Φυσικά και μπορεί. Εγώ θα έλεγα ότι αν συμφωνούν οι γονείς, ακόμα και αν δεν πάνε σε δικαστήριο, μπορεί το παιδί να πάει να μείνει με τον πατέρα του και να φροντίζει τα καθημερινά του και τα βασικά του ο πατέρας του. Εάν τώρα θέλουν να το κάνουν και δικαστικά, ο δικαστής θα κρίνει τους λόγους. Πολύ περισσότερο θα κρίνει εάν η μητέρα έρθει να συνενέσει και να συμφωνήσει σε αυτό. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα αναθέσει την επιμέλεια στον πατέρα. Άρα λοιπόν, Έλενα, θα συμφωνήσεις ότι τελικά στις σχέσεις που δημιουργούνται και στα προβλήματα που προκύπτουν από έναν χωρισμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα παιδί, όταν υπάρχει καλή θέληση και επιθυμία μεταξύ των συζύγων και κατ' επέκταση των γονέων, όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν. Όταν δεν υπάρχει καλή θέληση και όταν δεν υπάρχει επιθυμία, τότε δημιουργούνται πολλές αντιδικίες και πολλά προβλήματα και πολλές προστριβές. Εάν με ρωτάς, και συγγνώμη που σε διακόπτω, θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να υπάρχει σε ένα διαζύγιο όσον αφορά το θέμα των παιδιών είναι καλή θέληση, γιατί είναι προς όφελος των παιδιών. Μπορεί οι γονείς να έχουν τους δικούς τους λόγους για να χωρίσουν, όμως δεν πρέπει τους λόγους αυτούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους μεταφέρουν στα παιδιά τους. Άρα, με γνώμονα λοιπόν των συμφέρων των παιδιών, θα πρέπει να είναι και οι κινήσεις τους. Και εάν κινούνται έτσι τελικά οι γονείς, είτε η μητέρα με το να βλέπει το παιδί του ο πατέρας όποτε θέλει ή όποτε συμφωνήσουν, είτε ο πατέρας με το να δίνει τη διατροφή που θα πρέπει να δίνει στο παιδί όμως, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είναι υπέρογκο το ποσό που θα καταβάλει, εάν πληρούνται αυτές οι βασικές προϋποθέσεις και δεν μεταφέρουν οι γονείς τα προβλήματά τους στα παιδιά τους, δεν θα υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα. Και η επιμέλεια θα πηγαίνει καλά και η επικοινωνία θα πηγαίνει καλά και η διατροφή θα καταβάλλεται και όλα καλά. Το θέμα μας είναι να μπορούν να τα βρούνε και να ξέρουν ότι κάνουν το καλύτερο για το παιδί τους. Όλα αυτά που αφορούν το παιδί, είτε δηλαδή είναι διατροφή, είτε είναι επικοινωνία, είτε επιμέλεια, είτε γονική μέρημνα, έχει να κάνει με το πώς έχει τελεστεί ένας γάμος. Δηλαδή, όχι. Αν το παιδί είναι ο καρπός και προϊόν από τη τέλεση ενός πολιτικού γάμου, διαφοροποιείται κάτι, αλλάζει κάτι άλλο? Ο γάμος είναι γάμος. Είτε είναι πολιτικός, άρα έχει τελεστεί στο Δημαρχείο και ακολουθεί συγκεκριμένο τύπο, είτε είναι θρησκευτικός, που πάλι ακολουθεί συγκεκριμένο τύπο. Και οι δύο τύποι γάμου αναγνωρίζονται από τον νόμο και δημιουργούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις τόσο στους συζύγους μεταξύ τους, όσο και στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. Άρα το θέμα αυτό, το οποίο είναι λυμένο ούτως ή άλλως, δεν νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω. Είναι γάμος, άρα προχωράμε κανονικά. Εδώ τώρα. Όχι. Δεν θα σας πω. Είμαι λίγο. Ήταν από λιά. Γεια σας. Το καλό. Ευχαριστώ.
Τα έχουμε ξαναπεί, Σπύρο. Έχουμε σε συστοξία. Ζητάμε συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Οπότε, κατά κλείδι και συμπερασματικά, Έλενα, θα συμφωνήσεις ότι τα θέματα του γάμου, τα θέματα της οικογένειας, τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και κατ' επέκταση τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των γονέων με τα παιδιά, μπορεί να φαίνονται και να είναι απλά εάν υπάρχει καλή θέληση και πρόθεση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνουν πολύ σύνθετα και πολύ προβληματικά εάν υπάρχει και ισχύει το αντίθετο. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει επιθυμία, δεν υπάρχει καλή διάθεση, δεν υπάρχει βούληση να λυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς εγωισμούς, τα προβλήματα που ανακύπτουν. Είναι πολύ δύσκολο μέσα από 2, 3, 4 εκπομπές να εξαντληθούν όλα αυτά τα θέματα. Είναι άβυσσος. Και κυρίως είναι πολύ δύσκολο, διότι πρακτικά ανακύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Αν συμφωνείς, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και ελπίζω να βοηθήσαμε τους ακροατές μας, είναι να αποκτήσουν μια σφαιρική και γενική εικόνα για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Για το πώς μπορούν και πώς δεν μπορούν να το κάνουν έχει να κάνει με το πρακτικό κομμάτι, το οποίο αναφισβήτητα δεν μπορεί ούτε να αναλυθεί, ούτε να συζητηθεί, ούτε να εξαντληθεί μέσα από μία εκπομπή. Και εάν συμφωνείς και εσύ, θα ήταν πολύ ευχάριστο σε μελλοντικές εκπομπές, πέρα από τα τυχόν δικά μας ερωτήματα που συζητήσαμε και θέσαμε εδώ πέρα και τα οποία δεν είναι προσωπικά ερωτήματα, είναι ερωτήματα που έχουν τεθεί στα γραφεία μας, που τα έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές, θα ήταν πολύ ευχάριστο και οι ακροατές μας να μας θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, τους δικούς προβληματισμούς, για να μπορούμε και να είμαστε σε θέση να τα απαντήσουμε και να τα λύσουμε. Σίγουρα. Ούτως ή άλλως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Το ότι δώσαμε ένα γενικότερο πλέγμα σήμερα δεν σημαίνει ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Σε κάθε σχέση, είτε μεταξύ συζύγων, είτε μεταξύ γονέων και τέκνων, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο για την πορεία της. Άρα, σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει 5 βασικές γραμμές και αρχές για το πώς πρέπει να κινηθεί ο κάθε γονέας, τι δικαιώματα έχει, τι υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι καλό είναι ο κάθε ένας που έχει πρόβλημα, έχοντας βέβαια, όπως έχω πει αρκετές φορές σήμερα, ως κύριο μέλημά του, το τι γίνεται για το καλό του παιδιού του, να προσπαθεί να λύσει τα θέματά του συνενετικά με τον πρώην ή πρώην σύζυγό του ή της. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να θέσω ένα άλλο ζήτημα πριν τελειώσουμε. Υπάρχουν πολλοί που ρωτάνε και μου τέθηκε πρόσφατα και ένα τέτοιο ερώτημα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπομπής. Τι γίνεται, και θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου σχετικά, τι γίνεται λοιπόν σε περιπτώσεις που είναι οι γονείς μαζί, και το λέω κάνοντας μια διακοπή εδώ για να δείξω ότι εμείς δώσαμε κάποιες βασικές γραμμές, αλλά μπορεί να προκύψουν διάφορα στην πορεία. Θέματα που αυτή τη στιγμή κάποιος που μας ακούει δεν τα έχει σκεφτεί, αλλά μπορεί να του τύχουν και δεν ξέρει τι να κάνει. Τι γίνεται λοιπόν σε μια περίπτωση που είναι το ζευγάρι μαζί, μένει μαζί κανονικά μαζί με τα παιδιά του, και ενώ ο πατέρας είναι τρυφερός και σωστός ως προς τα παιδιά του, και είναι αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς υπόδειγμα πατέρα και οικογενειάρχη, έχει προβλήματα με τη μητέρα, τα οποία όμως προβλήματα φτάνουν μέχρι του σημείου που να χειροδικεί. Τι κάνει αυτή η μητέρα? Μπορεί να έχει κάποια άμυνα, μπορεί να προστατέψει τα παιδιά της, μπορεί να ζητήσει διαζύγιο. Και αυτά τα παιδιά πού θα πάνε αν ο πατέρας είναι αυτός που εργάζεται
και έχει τα χρήματα για να ζει η οικογένεια και απειλεί λοιπόν τη μητέρα ότι αν σηκωθεί και φύγει και πάρει τα παιδιά δεν θα έχουν χρήματα από εκεί και πέρα να ζήσουν και δεν θα πληρώνει. Είπα πολλά μαζί, αλλά είναι ένα ερώτημα που μου τέθηκε. Είναι υπαρκτό το παράδειγμα. Τέθηκε πριν από λίγες μέρες από μία ακροάτρια που είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, να το πούμε ομά, τη χτύπησε ο σύζυγος, ο οποίος είναι μια χαρά με τα παιδιά, θέλει να φύγει από το σπίτι γιατί φοβάται για τον εαυτό της, δεν έχει χρήματα να το κάνει και να φύγει μόνη της, έχει τα παιδιά της να σκεφτεί, αλλά τα παιδιά με τον πατέρα τους είναι μια χαρά και ο πατέρας τα φροντίζει όπως πρέπει να φροντίζει ένας πατέρας τα παιδιά του. Μη έχοντας το κατάλληλο χρόνο για να απαντήσω, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, πόσο δε μάλλον όταν θίγεται η προσωπικότητά του. Στην προκειμένη περίπτωση και στο παράδειγμα το οποίο φέρνεις, το οποίο είναι πραγματικό και ρεαλιστικό, θεωρώ ότι όταν ένας σύζυγος χειροδικεί κατά της σύζυγου του, πρέπει η σύζυγος να υποστηρίξει τον εαυτό της, να μην σκεφτεί ποια είναι η σχέση του πατέρα με τα παιδιά, να κοιτάξει την αξιοπρέπειά της, να καταλάβει ότι έχει και αυτή ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ότι δεν πρέπει να σκύβει το κεφάλι και ότι πρέπει να αναζητήσει έστω και μέσω των αδυναμιών της, είτε είναι οικονομική αδυναμία, είτε είναι ηθική αδυναμία, είτε είναι αδυναμία χαρακτήρος, την καλύτερη δυνατή λύση, προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό το γεγονός και να διατηρήσει και την αξιοπρέπειά της και το χαρακτήρα της και την προσωπικότητά της και να σταθεί και να μείνει δίπλα στα παιδιά. Εξαρτάται βέβαια τι ηλικία είναι τα παιδιά. Αν η μητέρα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει στα παιδιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φύγει τον καλό μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά πατέρα, μπορεί να το πράξει. Αλλά θεωρώ ότι εδώ πέρα έχει να κάνει περισσότερο με τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων παρά με τις σχέσεις μεταξύ των γονέων με τα παιδιά. Πόσο δε μάλλον με τη σχέση του τρυφερού πατέρα με τα παιδιά. Ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να την αποπροσανατολίζει σε καμία περίπτωση. Δεν πρέπει δηλαδή να την κάνει ευάλωτη και αδύναμη ως προς την υποστήριξη των δικαιωμάτων της, πόσο δε όταν αφορά την προσωπικότητά της. Και θεωρώ, αν με ρωτάς, Έλενα, ότι θα πρέπει να αναζητήσει είτε απευθυνόμενη σε κάποιον ειδικό, είτε αυτός είναι δικηγόρος, είτε είναι κάποιος οικογενειακός σύμβουλος, είτε είναι οποιοδήποτε, την καλύτερη δυνατή λύση, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Και για να το προχωρήσω λοιπόν λίγο, μιας και είπαμε ότι αυτό αφορά τους συζύγους, η μητέρα αυτή που έχει δεχθεί επίθεση από το σύζυγο, έχει δικαίωμα να ζητήσει να απαγορευτεί η επικοινωνία του συζύγου με τα τέκνα του? Έχει δικαίωμα να του στερήσει το δικαίωμά του? Όχι, δεν έχει το δικαίωμα αυτό, διότι άλλη η σχέση του πατέρα με τα παιδιά και άλλη η σχέση του πατέρα με την σύζυγο. Το είπαμε, νομίζω το αναλύσαμε. Ένας τρυφερός πατέρας, ένας καλός πατέρας, ένας πατέρας υπόδειγμα, είναι και πιθανότατα θα παραμείνει έτσι απέναντι στα παιδιά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας τρυφερός, καλός, ιδανικός και πρότυπο πατέρα είναι το ίδιο ιδανικός, τρυφερός και πρότυπο σύζυγος. Είναι αποδεδειγμένα και ψυχολογικά ότι κάποιος δηλαδή πατέρας μπορεί ή σύζυγος να είναι εντάξει με τα παιδιά και να μην είναι εντάξει με τη σύζυγο. Ή το αντίστροφο, να είναι εντάξει με τη σύζυγο και να μην αγαπάει τα παιδιά του. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα μπλέκουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Ακριβώς. Καταλήγουμε λοιπόν ότι οι σχέσεις των συζύγων μέσα στο γάμο ή μετά τη λύση του γάμου και οι σχέσεις γονέων και τέκνων είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να είναι μπλεγμένα στο μυαλό κανενός μας, όπως είναι στο μυαλό της φίλης που μας έστειλε την ερώτηση. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις και οι αποφάσεις του καθενός, βέβαια δεν ξέρω αν η λέξη πρέπει είναι σωστή, γιατί μιλάμε για τις αποφάσεις του κάθε συζύγου, αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, θα πρέπει λοιπόν οι κινήσεις και οι αποφάσεις του καθενός για τα συγκεκριμένα ζητήματα
ερωτήματα να είναι ανεξάρτητες από το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν παιδιά. Τα παιδιά στην τελική, για να πω και κάτι έξω από τα νομικά που συζητάμε, δεν είναι ευτυχισμένα σε ένα δυστυχισμένο γάμο. Μπορεί να είναι περισσότερο ευτυχισμένα σε ένα διαζύγιο που περνάνε καλά και με τους δύο γονείς. Και σίγουρα τα παιδιά δεν είναι ευτυχισμένα αν έχουν ένα δυστυχισμένο πατέρα ή μια δυστυχισμένη μητέρα. Ακριβώς. Βέβαια εδώ μου πετάς το μπαλάκι για να πούμε έστω επιγραμματικά και όσο πιο περιεκτικά γίνεται το εξής φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια αυτά τα λεγόμενα της κρίσης. Παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Λόγω της οικονομικής κρίσης, ένα ζευγάρι το οποίο δεν τα πηγαίνει καλά έχουν πάρει μία απόφαση να χωρίσουν, αλλά λόγω του ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μείνει ο καθένας σε ξεχωριστή στέγη, συναποφασίζουν να μείνουν στην ίδια στέγη. Εάν είναι μόνο το ζευγάρι, παρατηρείται το φαινόμενο ο καθένας να έχει τη δική του προσωπική ζωή, τη δική του οικονομική αυτοτέλεια και για λόγους οικονομικούς να ζουν μέσα στην ίδια στέγη, αλλά να έχουν ξεχωριστές ζωές, είτε προσωπικές, οικονομικές κτλ. Εάν πάλι έχουν παιδιά, ίσως έχουν και ένα λόγο παραπάνω, και είναι πολύ σύνηθες τώρα τελευταία, λόγω του ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες της ζωής, να λαμβάνεται μια απόφαση να χωρίσουν, διότι έχει διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να ζήσουν άλλο μαζί, με την έννοια όχι την κυριολεκτική, αλλά με την έννοια ότι δεν ταιριάζουν πια σαν άνθρωποι, σαν ζευγάρι, αλλά στο βωμό ότι υπάρχουν παιδιά και υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, συνεχίζουν και εξακολουθούν να μένουν μαζί. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, Έλενα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να ξενίζει και να παραξενεύει κάποιον. Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σου άποψη από αυτό. Θα συμφωνήσω. Είναι πολύ συχνό. Υπάρχουν άνθρωποι που απλώς αναφέρουν ότι δεν μπορούν καν να πληρώσουν το ενίκιο. Ο καθένας μόνος του για να μένει σε διαφορετικό σπίτι, για να μπορέσει να χτίσει μια ζωή από την αρχή. Οπότε έχουμε θέματα, και εφόσον υπάρχουν οικονομικά θέματα, παίρνουν την απόφαση, με όποιο αντίκτυπο και αν έχει αυτό, είτε στην προσωπική του ζωή, είτε στα παιδιά τους, είτε στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους, να μείνουν μαζί. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται πολύ συχνά. Δεν είναι και παράλογο. Αφενός έχουν την δυνατότητα να βλέπουν κάθε μέρα τα παιδιά τους και οι δύο. Αφενός έχουν τη δυνατότητα να υπάρχει συνεπιμέλεια. Δηλαδή καθημερινή φροντίδα και περιποίηση των παιδιών και από τους δύο γονείς. Αφετέρου έχουν τη δυνατότητα μέσω των οικονομικών δυνατοτήτων των οποίων διαθέτουν να συνδράμουν και οι δύο κάτω από την ίδια στέγη στην αντιμετώπιση των εξόδων τόσο των προσωπικών όσο και των παιδιών. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα ρυθμίσουν και θα έπρεπε ο καθένας να ακολουθήσει τη δική του πορεία και το δικό του δρόμο με περαιτέρω οικονομική επιβάρηση, μέσω αυτής της λύσης, που βέβαια ίσως να μην είναι ενδεδειγμένη, αλλά σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι μία λύση, λύνονται ταυτόχρονα πολλά προβλήματα. Εξάλλου είναι αυτό που πολύ εύστοχα είπες πριν. Εάν υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων, είναι καλύτερα να λύνονται τα προβλήματα παρά να τα αφήνουμε να τα συντηρούμε και να τα διονύζουμε. Οπότε είναι καλύτερα να λαμβάνετε μία απόφαση που να μην είναι η κλασική απόφαση χωρίζουμε κυριολεκτικά, δηλαδή ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του, και ιδιαίτερα όταν αυτή η απόφαση έχει ιδιαίτερο όφελος και για τα ίδια τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα έχει ιδιαίτερο όφελος, και δεν ξέρω και αν αυτή η απόφαση μπορεί να τηρηθεί και από τους δύο. Και να γίνει και αντιληπτή και από τα και παιδιά. Και να γίνει αντιληπτή από τα παιδιά και να έχει τα αποτελέσματα που θα είχε ένα διαζύγιο, αν θες. Γιατί δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται οι άνθρωποι, πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις. Δεν είναι πάντως μια κίνηση που εγώ θα έλεγα ότι λύνει το πρόβλημα. Ίσως βοηθάει να αντιμετωπιστούν πρόσκαιρα κάποια ζητήματα. Κυρίως τα οικονομικά. Κυρίως τα οικονομικά. Και είναι μια λύση ανάγκης. Δεν ξέρω όμως αν δημιουργεί άλλα προβλήματα τελικά. Δηλαδή, μπορεί να θες να λύσεις ένα οικονομικό θέμα που έχεις αυτή τη στιγμή και να δημιουργείς στην πορεία άλλα ζητήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ενδεδειγμένη αυτή η λύση. Τέλος πάντων, είναι ένα σύνηθες όμως φαινόμενο, ένα σύνηθες πρόβλημα.
Και είναι κάτι καινούριο, το οποίο κατά το παρελθόν, ίσως λόγω της οικονομικής ευάρειας την οποία είχαμε, σαν περιστατικό και σαν γεγονός το οποίο το συναντάμε και το βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει. Θα έλεγα απλώς ότι λόγω κρίσης πλέον και έχουν αυξηθεί τα διαζύγια, γιατί υπάρχουν καυγάδες λόγω οικονομικών προβλημάτων. Απ' την άλλη υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το σκέφτονται λίγο περισσότερο να φτάσουν στο διαζύγιο, γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Το να αποφασίσεις να μείνεις μαζί, κάνοντας χωριστή ζωή, στο ίδιο σπίτι, με τα παιδιά σου, και όλο αυτό να γίνεται μόνο για οικονομικούς λόγους, είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε και βιώνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορεί να θεωρηθεί λύση στο πρόβλημα και αν είναι λύση, αν είναι η σωστή λύση, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Πολύ ωραία. Μάλλον θα διαφωνήσουμε ίσως εδώ λίγο, δεν ξέρω. Όχι, και η διαφωνία είναι καλή. Επικοδομητική είναι η διαφωνία. Κάποιο συμπέρασμα βγαίνει. Οπότε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, νομικά και απλά, Μανώλης και Έλληνα. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι η προτελευταία ή η τελευταία εκπομπή. Η τελευταία πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι η τελευταία εκπομπή. Ξέρω, σίγουρα. Και μετά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Οπότε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και από μένα. Θα ενημερώσουμε για το θέμα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρα-Τρίτη, έτσι ώστε να ξέρετε γιατί ακριβώς θα μιλήσουμε. Ελπίζουμε αυτό το πρώτο θέμα που θίξαμε να ήταν ικανοποιητικός ο χρόνος που του δώσαμε για να καλύψουμε απορίες. Καλή συνέχεια με την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σας.